Είμαι πάρα πολύ καλά. Θέλω να σε ρωτήσω για τη Μαρία Μπακοδήμου, που δεν έχει προκύψει ένα θέμα. Μόλις έστειλα μήνυμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι αυτό που συνειδητοποιείς το πόσο μικροί είμαστε γενικώς και ότι ασχολούμαστε με βλακίες και ότι η υγεία είναι το πρώτο και μοναδικό πράγμα το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει και να μας στεναχωρεί και όλα τα άλλα είναι μπούρδες. Δηλαδή, το έμαθα και δεν ήξερα τι να πω. Σκεφτόμουν ποιο να πάρω για να μάθω. Τι να πω, αφού είναι καλά η γυναίκα, θα μιλήσουμε. Εσύ ήξερες, το είχατε συζητήσει ότι μπορεί να έχει κάποια αλλεργία σε κάποιο φάρμακο? Όχι, δεν έχει τύχει. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Μέσα στο καλοκαίρι είχε τύχει να μιλήσετε, να ανταλλάξετε μηνύματα το Σεπτέμβριο. Μιλήσαμε και στη γιορτή της. Με έχουν ρωτήσει πολλοί συναδελφοί σου. Δεν μιλήσαμε πριν την πρεμιέρα της εκπομπής, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό σημαίνει κάτι. Σίγουρα δεν σημαίνει κάτι. Και είχα και εγώ στο μυαλό μου να την πάρω ένα τηλέφωνο για να δω και τι κάνει. Να πούμε τα νέα μας. Τώρα θα την πάω σίγουρα, άμεσα. Εννοώ, ναι, κοιτάω μπάσκετ. Σου απάντησε? Όχι. Τώρα τη έστειλα το μήνυμα. Η Μαρία σου λείπει επαγγελματικά? Μωρέ, 2 μήνες έχω να συνεργαστώ με τη Μαρία. Δεν έχω 2 χρόνια για να σου πω. Ήταν σίγουρα μια πάρα πολύ καλή επαγγελματίας, μια πολύ καλή παρουσιάστρια που συνεργαστήκαμε πολύ καλά 2 χρόνια. Πάλι Σαββατοκύριακο την ακούμε και στην ΕΡΤ. Τη ταιριάζει, πιστεύεις, πιο απογευματινό? Δεν ξέρω καθόλου τι είδους εκπομπή θα είναι και τι εκπομπή θα είναι γενικώς. Δεν ξέρω το κόνσεπτ. Και εμείς είπαμε σήμερα ότι συζητάει με την ΕΡΤ για 1 μέρα την εβδομάδα Κυριακή. Δεν ξέρω σε τι εκπομπή όμως, καθόλου. Πώς πιστεύεις ότι θα είναι να βρίσκεται στο ίδιο κανάλι με το Φώτη? Δεν νομίζω ότι θα βρεθούν και να βρίσκονται στο ίδιο κανάλι, γιατί θα εργάζονται άλλες ώρες. Δεν ξέρω αν θα είναι ζωντανή η εκπομπή της Μαρίας, αν θα είναι γραμμένη, αν θα είναι στην ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο από το οποίο βγαίνει και η εκπομπή του Φώτη. Επαγγελματίας είναι η Μαρία, δεν διαφοβάμαι και σε αυτό. Είπες στο vlog σου πρόσφατα ότι είχες 4 προτάσεις. Άκου, στο YouTube λέμε διάφορα πράγματα. Το λέω και για το κομμάτι του Βασάλου. Είναι άλλο πράγμα σε σχέση με την τηλεόραση. Και είναι λίγο άκερο το να παίρνουμε μία ατάκα από το YouTube και να την ενσωματώνουμε σε κάτι τηλεοπτικό και να ξεκινάμε. Για άλλο λόγο το είπα. Άλλο πράγμα ήθελα να πω. Δεν είπα, δεν ήθελα να κοκορευτώ. Το είπα ξεκινώντας να πω κάτι άλλο. Οπότε δεν έχει νόημα να σου πω εγώ ποιες προτάσεις. Καλά, έχουμε ξεκινήσει ένα βίντεο. Θέλω να κοκορευτεί. Θέλω να μάθω τις άλλες 3. Δεν υπάρχει λόγος. Ήταν κάτι που σ' άρεσε πολύ? Τζάμπα συζητάμε. Είμαι στο πρωινό σου, περνώ πάρα πολύ καλά. Νομίζω φαίνεται, δεν κρύβομαι κιόλας. Δεν μπορώ και να κρυφτώ. Οπότε είναι όλο πολύ καλά. Υπάρχει περίπτωση να σε δούμε και με κάτι άλλο στο Open, γιατί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει συζητήσει? Όχι, και... όχι, σου απαντάω. Πάμε, καταρχάς ανησύχησε πάρα πολύ, εντάξει, λογικό είναι, μιλήσαν, σε έστειλε μήνυμα, από ό,τι είπαμε είναι καλά, ανέβασε και το πώς της. Να πούμε για την πορεία της Μαρίας Μπακοδήμου στην τηλεοπτική, γιατί είχαμε συζητήσει και εμείς, θυμάστε, για μια εκπομπή κοινωνική. Τότε είχαμε μια σύνδεση με τον Γιώργο Λάγιο, είχαμε κάνει. Και με το podcast που κάνει και γενικά ότι θέλει να στραφεί σε τέτοιου είδους εκπομπές και ότι γενικά η Μαρία Μπακοδήμου, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, από όσες προτάσεις είχε, τις έχει σκεφτεί πάρα πολύ και τις έχει συζητήσει και θέλει να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι κοινωνικό, κάτι στα πλαίσια αυτού που ασχολείται τώρα με coaching, με υγεία, με ψυχολογία. Τώρα μιλήσαμε έτσι για την ΕΡΤ. Να βάλουμε στην παρέα μας και στον Αλεξάνδρο Κατσαρίδη. Καλημέρα. Είμαι σίγουρη ότι κάτι παραπάνω θα ξέρεις για τη Μαρία Μπακοδήμου και το τηλεοπτικό της μέλλον. Ακριβώς. Τα ρεπορτάζ λίγες μέρες πριν από την περιπέτεια υγείας που είχε η Μαρία Μπακοδήμου και δυστυχώς μας πρόλαβε, αλλά ευτυχώς είναι όλα καλά, επανέφεραν ξανά στο προσκήνιο την επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου στην τηλεόραση. Πώς? Με μια εβδομαδιαία εκπομπή, κάτι που και εμείς από εδώ είχαμε πει ότι φυσικά δεν μπορεί να είναι καθημερινή, έτσι, είναι ένα κόνσεπτ πολύ συγκεκριμένο, έχει να κάνει με life coaching, έχει να κάνει... Ακριβώς. Όπως είχαμε πει και έτσι με πιο ερωτικές, ας πούμε, συμβουλές κτλ. Ακριβώς. Δεν είναι μια καινούργια πρόταση. Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και εμείς από την αρχή του καλοκαιριού. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο, κάτι που έχει προκύψει τώρα. Τώρα προέκυψε η πρόταση. Και σε ποια πρόταση αναφέρομαι? Είχαμε πει ότι είναι ένας πιλότος ο οποίος θα προταθεί σε διάφορα κανάλια. Εδώ έγινε κάπως αντίθετη η κατάσταση. Δηλαδή ένα υψηλά ιστάμενο στέλεχος της ΕΡΤ, της νέας διοίκησης μάλιστα, και δεν αναφέρομαι βέβαια στον κύριο Παπαδόπουλο, τον νέο πρόεδρο, αλλά από το ΔΣ, φαίνεται να προσέγγισε τη Μαρία Μπακοδήμου για την ανάληψη μιας εβδομαδιαίας εκπομπής και συγκεκριμένα Κυριακές,
πριν το δελτίο ειδήσεων. Η Μαρία Αλέξανδρε είχε συζητηθεί, παιδιά, για πάρα πολλές εκπομπές. Θυμόμαστε και τότε που συζητιόταν όλο το πρόγραμμα του Open, που είχαμε ακούσει στα πλαίσια του ρεπορτάζ το καλοκαίρι, για το Σαββατοκύριακο στο Open κυρίως, αλλά και πάρα πολλές. Δηλαδή δεν είχαμε ακούσει και για show, την έχουμε ακούσει για πάρα πολλά πράγματα στα οποία είχε συζητήσει. Εγώ να πω και μια σκέψη που έκανα τώρα, επειδή άκουσα ότι είναι για να μπει πριν από το κεντρικό δελτίο. Φαντάζομαι ότι την υπολογίζουν και πολλοί ως εκπομπή. Θα θέλουν να τη στηρίξουν για να δίνει και ένα καλό lead-in στο δελτίο. Εκεί είναι το θέμα. Και τι είχαμε συζητήσει πολλές φορές από εδώ, ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα των καναλιών, τουλάχιστον στο πρώτο μισό, αλλά νομίζω και στο δεύτερο, δεν υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος εύκολα να βρεθεί για ένα καινούριο project και για μια παρουσιάστρια του Βεληνικού της Μαρίας Μπακοδήμου. Νομίζω ότι η ΕΡΤ είναι μια καλή επιλογή και για την ίδια και για την ΕΡΤ βέβαια. Το καλό είναι ότι υπάρχει ήδη η ιδέα. Αν έχεις βρει το κόνσεπτ και τους ανθρώπους που θέλεις, ας πούμε τους πιο κοντινούς σου, για να φτιάξεις μια εκπομπή, είναι μια καλή αρχή. Υπάρχει μια βάση. Απλά δεν ξέρω αν η εκπομπή συγκεκριμένη που αφορά περισσότερο τα σχεσιακά είναι για να είναι πριν από το δελτίο ειδήσεων ή μετά. Θα δούμε, τις εξελίξεις. Και θα μπλέξει και με μυθοπλασία. Είναι θεά η Μπακοδήμου, ό,τι και να κάνει. Είναι ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Θα το δούμε.